Εντείνεται η ανησυχία του κτηνοτροφικού κόσμου της Κρήτης για την Πανόλη, ενώ υπάρχουν φόβοι πως αν η νόσος εξαπλωθεί στο νησί μας, η θνησιμότητα θα αγγίξει το 85% λόγω της ελεύθερης βόσκησης. Το σοβαρό ζήτημα που απειλεί να τινάξει στον αέρα την κρητική κτηνοτροφία θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στην περιφέρεια. Όπως παρουσίασε σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, οι κτηνοτρόφοι του νησιού υπογραμμίζουν πως μόνο το εμβόλιο κατά της Πανόλης θα έσωζε την κατάσταση. Η χνηλάτιση μας οδήγησε στην Κόρινθο, μας οδήγησε στην Αττική, στον Ασπρόπυργο. Χθες ενημερωθήκατε για το κρούσμα που υπάρχει στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί σε μονάδες εκτροφής στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πλέον 22, ενώ στην Κρήτη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, καθώς πρόκειται για μια ζωονόσο εξαιρετικά μεταδοτική. Το γεγονός ότι καταφέραμε μέχρι σήμερα να εντοπίσουμε μέσα από τη δική μας ιχνηλάτιση, επαναλαμβάνω, μέσα από την ιχνηλάτιση που ακολουθήσαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να εντοπίσουμε κρούσματα σε διαφορετικές περιφέρειες, δείχνει τον επαρκή τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε συνολικά η ελληνική πολιτεία απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Μέτρα περιορισμού μεταφοράς, μετακίνησης και σφαγής ζώων, τα οποία ισχύουν από την προηγούμενη εβδομάδα, θα επεκταθούν για μία εβδομάδα ακόμη. Και αυτό νομίζω θα είναι ένα πραγματικά σημαντικό βήμα, μιας και η μετακίνηση των ζώων είναι αυτή που πλέον δημιουργούσε τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη διασπορά της νόσου. Από την πλευρά του πάντως, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαμηνεί πως λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε προβλεπόμενο από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρο, προκειμένου να περιοριστεί και να εκριζωθεί η Πανόλη. Και όσο πιο γρήγορα θα περιορίσουμε τη μετάδοση της νόσου, τόσο πιο γρήγορα θα περιορίσουμε και τις σημαντικές οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από την εξάπλωση της Πανόλης, των μικρών μυρικαστικών, των εγαπροβάτων στη χώρα μας. Αυτή μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα εξετάσει και την επιδημιολογική πορεία της νόσου, αλλά βεβαίως θα εντοπίσει αν υπήρξαν παραλήψεις, αν υπήρξαν ζητήματα, ακόμη και αν υπήρξαν έκνομες πράξεις, και με το κλείσιμο της διάδοσης της νόσου θα βρεθούμε σε θέση προκειμένου να κάνουμε αποτίμηση και βεβαίως να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας, ειδικά σε μια δύσκολη στιγμή που το έχει ανάγκη. Τα ζώα που θανατώθηκαν στη χώρα μας ξεπερνούν τις 14.000, ενώ στη Ρουμανία οι θανατώσεις ζώων ξεπερνούν τις 200.000.